τραυματισμένη ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία τους πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής σύσσωμοι μαθητές της Λαμίας με μια μεγάλη συμμετοχή μικρών και μεγάλων παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών αλλά και πολιτών που επιβράβευσαν την πρωτοβουλία των μικρών επαναστατών. Οι μαθητές ξεκίνησαν από την πλατεία Πάρκου όπου φώναζαν συνθήματα ενάντια στα νέα μέτρα και όλους όσους αποφασίζουν για το μέλλον τους. Έχω γράψει ένα λόγο εκ μέρους όλων των παιδιών, των περισσότερων βασικά, με το τι συμβαίνει για αυτή την πορεία. Σήμερα οι περισσότεροι μαθητές συγκεντρωθήκαμε στο κέντρο της πόλης, σε αυτήν εδώ την καθιστική πορεία, για να δείξουμε με ειρηνικό τρόπο την αντίδρασή μας και τα δικαιώματά μας. Είμαστε παιδιά με ανάγκες, πόσο μεγαλώνουμε, μεγαλώνουν και αυτές. Πώς λοιπόν θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες από τη στιγμή που οι περισσότεροι γονείς αδυνατούν να παρέχουν ό,τι ζητούμε? Ομαδοποιηθήκαμε με σκοπό να σας δείξουμε πως η νεολαία της Λαμίας και γενικότερα της Ελλάδας είναι μια γροθιά. Πηγαίνουμε κόντρα στα αυστηρά και παράλογα μέτρα της εξουσίας. Θεωρούμε αδικία να στερούμαστε την παιδεία, τα δικαιώματα, την αξιοπρέπειά μας και αργότερα την επαγγελματική μας αποκατάσταση. Το συντονιστικό αγώνα σχολείων υπάρχει σε όλη την Ελλάδα και θέλω να σας μιλήσω εκ μέρους αυτού. Τίποτα δεν τελείωσε αν δεν πούμε εμείς την τελευταία λέξη. Εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς θα τους ανατρέψουμε. Να μην χαθεί ούτε ένα λεπτό. Στα σακίδια τα μέτρα τους και τα μνημόνια τους. Να μην ψηφιστούν τα μέτρα. Να ζήσουν οι βιομηχανοί, οι εφοπλιστές και τα παιδιά τους με 400 ευρώ. Αυτοί ευθύνονται για την κρίση. Αυτοί να πληρώσουν, όχι οι οικογένειές μας. Παλεύουμε για δωρεάν παιδεία, δωρεάν σπουδές, δωρεάν δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Τους κάνουμε στην άκρη, οργανώνουμε τον αγώνα μας μαζί με το λαό. Οι μαθητές δεν σκύμουν το κεφάλι. Μαζί με το λαό, αντίσταση και πάλι! Στην κάμερα του 1 μίλησαν και ο διοργανωτής της διαμαρτυρίας Γιώργος Πατρίδας, καθώς και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σπουδαστών, Δημήτριος Κατσαρός. Η πρωτοβουλία ήταν ότι τη μέρα που ψηφίστηκαν τα νέα μέτρα, και πιο πριν έβλεπα τους γονείς μου να καταστρέφονται οικονομικά, ψυχικά, να κουραζόμαστε όλοι και θέλαμε κάποια στιγμή να αγωνιστούμε. Οπότε πήραμε την πρωτοβουλία να το κάνουμε τώρα. Από συμμετοχή είσαι ευχαριστημένο? Περίμενα περισσότερους, αλλά πιστεύω ότι για αρχή είναι πολύ καλά. Συμπαραστεκόμαστε σήμερα στους μαθητές μας, που ίσως μπορεί να είναι και αδέρφια μας ή ξαδέρφια μας ή μικρότεροι φίλοι μας. Λοιπόν, και λέμε ότι έχουμε κοινά συμφέροντα και πρέπει να συμπορευτούμε. Εμείς λέμε ότι ο αγώνας μπορεί να είναι αποτελεσματικός όταν ενωθούν οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι μαθητές με κοινά αιτήματα, κοινό προσανατολισμό, ενωμένοι σαν μια γροθιά να τους τσακίσουμε. Τα όνειρα δεν έχουν χρώματα, κόκκινα, μπλε, πράσινα, τα όνειρα είναι για όλους. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία δεν τελείωσαν το 73. Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά, είναι μερικά από τα συνθήματα που φώναζαν οι μαθητές. Στη συνέχεια, οι μαθητές πραγματοποίησαν πορεία από την πλατεία Πάρκου προς την πλατεία Λαού, την πλατεία Ελευθερίας και την πλατεία Διάκου, συγκεντρώνοντας πάνω τους όλα τα βλέμματα των περαστικών. Στην παράστασή της στους διαμαρτυρόμενους μαθητές έδειξε και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία χειροκρότησε την προσπάθεια των παιδιών.